κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, γνωστός στην Κέρκυρα, κερκυριακής καταγωγής καθηγητής. Στο Παρίσι, κατά κύριο λόγο, βρίσκονται οι ακαδημαϊκές του ενασχολήσεις. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, με το κόμμα του κυρίου Λεβέντη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σκιαδόπουλε, καλημέρα στη γλυκιά μας Κέρκυρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους λόγους της μετακίνησής σας. Σας γνωρίζαμε ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε θητεύσει και ως σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς οδεύσατε στην Ένωση Κεντρών? Κοιτάξτε, δύο οι λόγοι. Δυστυχώς δεν σας ακούμε καλά. Τώρα, είναι... τώρα λίγο καλύτερα, ναι. Κύριε Δαβέτα, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας ακούσουμε καθόλου. Με ακούτε? Λοιπόν, να το προσπαθήσουμε και πάλι, ναι, σας ακούμε. Ναι, ναι, μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, έλεγα ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήμουν σε μία περίοδο αναζήτησης. Ναι. Βρισκόμουν σε μία απόσταση από τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, πρώτα απ' όλα σε σχέση με το μακεδονικό και δεύτερον σε σχέση με το αν πραγματικά θα ασχοληθώ με τις εκλογές. Διότι έβλεπα ότι αυτό που ονομάζουμε δημοκρατικές διαδικασίες απουσίαζαν σε ένα βαθμό. Ένας ο οποίος θέλει να πολιτευτεί πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία δεν έχει να κάνει με πολιτικό λόγο. Περισσότερο έχει να κάνει με προσωπικές επαφές, με γυρίσματα από εδώ και από εκεί, με μηχανισμούς κομματικούς, με τέτοια πράγματα. Αυτό δεν μπορούσα να το αντέξω. Το πέρασα την προηγούμενη φορά στις εκλογές, γι' αυτό και αποφάσισα να μην είμαι σε κανένα από τα μεγάλα κόμματα, παρότι σας πληροφορώ και το ένας θέος είχα προτάσει από όλα τα μεγάλα κόμματα. Ήθελα λοιπόν να μην πέσω στον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι αθέμητος, των άλλων ισχυρών, οι οποίοι είναι οικονομικά ισχυροί και ταυτόχρονα έχουν κομματικό στατούς, και ήθελα να πάω σε ένα χώρο, σε ένα κόμμα, στο οποίο και οι θέσεις του σε γενικές γραμμές διατηρούν μια τιμιότητα και μια ξεκάθαρη πορεία, χωρίς αφιταλαντεύσεις, και απ' την άλλη, ήξερα ότι θα δώσω τη μάχη μου μόνος μου, από το μηδέν, χωρίς ούτε να κατηγορηθώ ότι πάω για σιγουριά σε άλλο μεγάλο κόμμα αντίπαλων του πρώην κόμματός μου, αλλά ούτε επίσης ότι πάω μια, αν θέλετε, με ένα στόχο να εκμεταλλευτώ το γεγονός για να μπορέσω να έχω μια σίγουρη πορεία σε αυτή τη νέα μου επιλογή. Πήρα λοιπόν ένα κόμμα στο οποίο ήθελα να δείξω ότι δεν ήταν λόγοι της Υπουργίας και δεύτερον ήταν λόγοι ότι θέλω να δημιουργήσω με την πραγματική μου αξία και αν επιτύχω ή αποτύχω να είμαι βασικά εγώ υπεύθυνος, να αναλάβω δηλαδή εγώ την ευθύνη της επιτυχίας ή της αποτυχίας σύμφωνα με τις δυνάμεις μου. Ναι. Τώρα μας είπατε ότι το μακεδονικό και η στάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένας από τους λόγους. Η δική σας η στάση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, στη συγκεκριμένη συνθήκη που υπογράψαμε με την Βόρεια πλέον Μακεδονία, ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι η συνθήκη αυτή μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Εγώ είμαι υπέρ του να λύνουν τα προβλήματα και πιστεύω ότι το πρόβλημα αυτό έπρεπε να λυθεί. Εγώ πιστεύω, παράδειγμα, ότι ο όρος Βόρεια Μακεδονία είναι κάτι το οποίο δεν με ευχαριστεί. Δεν με ευχαριστεί γιατί προϋποθέτει τον όρο Νότια Μακεδονία. Εάν υπήρχε κάποιος άλλος όρος, ο οποίος δεν με πειράζει αν υπήρχαν ακόμη και γεωγραφικοί προσδιορισμοί, αλλά να ήταν ένας όρος, για παράδειγμα, μιλάω με έναν καθηγητή στη Γαλλία. Μιλούσα με έναν καθηγητή στη Γαλλία πρόσφατα και μου λέει, γιατί δεν το ονομάζατε Νέα Μακεδονία? Ένας όρος ο οποίος. Είναι ένας όρος ο οποίος, πώς να το πούμε, δεν ξενίζει τους ξένους, γιατί το νέα φέρει κάτι οριστικό σε ρήξη σε σχέση με το παλιό. Ενώ το βόρειο δημιουργεί την προϋπόθεση ότι υπάρχει και νότια. Και βέβαια δεν φοβάμαι το μικρό αυτοκρατήριο να μου δημιουργήσει πρόβλημα και δεν ξέρω και την πορεία στο μέλλον. Αλλά αυτό που φοβάμαι είναι μήπως οι οποιοδήποτε αντίπαλοι μας ισχυροί δημιουργήσουν τεχνητό πρόβλημα όπως δημιουργήθηκε με τη Γιουγκοσλαβία αργότερα και δημιουργήσουν το θέμα της ένταξης εδαφών της Ελλάδος προς σε μια νέα οντότητα η οποία θα λέγεται Μακεδονία με δικιά της γλώσσα, με δικιά της αν θέλετε εθνότητα, κάτι το οποίο μπορεί να είναι απειλή ενδεχόμενο, λέω έτσι, ενδεχόμενο, δεν σημαίνει σίγουρο, ενδεχόμενο στο μέλλον. Και επειδή είμαι υπέρ των εθνικών συγκρότων, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο όρος.
αλλά δείχνουν κάθε ένα όρο που εξασφαλίζει και την γεωγραφική δραστηριότητα και, αν θέλετε, ιδιαιτερότητα αυτή, αλλά να είναι κάτι το οποίο μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους αντιπάλους. Ναι. Τώρα, το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών, ποιο είναι το κεντρικό διακύβευμα σύμφωνα με τη δική σας γνώμη? Το διακύβευμα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η δημοκρατία, η πορεία που θα πάρει. Στο όνομα της λεγόμενης απειλής για τρομοκρατίας και επίσης μιας κακούς εννοούμενου μεταναστευτικού, το οποίο γίνεται χρήση, προσοχή. Εγώ δεν είμαι εναντίον των μεταναστών, το ξεκαθαρίζω. Είμαι υπέρ των άρχοντων μετανάστες. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται το θέμα, δημιουργείται μια μαζική μεταγέννηση και αυτό οι δυνάμεις του λαϊκισμού, οι ακροδεξιές δυνάμεις, το χρησιμοποιούν σαν αφετηρία για να δημιουργήσουν αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα το ίδιο το μη αιρετό σύστημα των Βρυξελών, αυτοί οι οποίοι στο όνομα του λαού δημιουργούν έναν κρατικό λαϊκισμό και εκμεταλλεύονται όλα τα συμφέροντα και τις διαδικασίες του λαού, πάνε να χτίσουν ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο δημοκρατικές λειτουργίες και διαδικασίες όλο και λιγοστεύουν. Ναι. Νομίζω ότι το... έχουμε δύο άκρα. Νομίζω ότι ναι, η μη αιρετότητα είναι ένα θέμα που οδηγεί στο φεντεραλισμό, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει δειχθεί προς τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι σε κάποια από την, έστω και μειοψηφικά σε εθνικό επίπεδο, όμως πλειοψηφικά απέρριψαν το Σύνταγμα πριν λίγα χρόνια. Κανένας όμως δεν τους είπε ότι μη εκλεγμένα όργανα θα παίρνουν αποφάσεις για τους ίδιους. Έτσι ακριβώς, θα συμφωνήσω μαζί σας και εγώ είμαι υπέρ της αιρετότητας, διότι είμαι καταρχήν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι είναι καλό οι Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκοί λαοί που έχουν κοινή κουλτούρα να βρεθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μια νέα οντότητα, ένα νέο πρόσωπο το οποίο να είναι αρκετά ανταγωνιστικό απέναντι στην Κίνα, απέναντι στην Αμερική, απέναντι σε όλες τις λεγόμενες τρίτες αναπτυσσόμενες δυνάμεις. Όμως αυτή η οντότητα θα πρέπει να είναι σε μια κοινή βάση. Δεν μπορούμε να έχουμε τη Γερμανία η οποία να κοιτάει το δικό της συμφέρον. Ξέρετε, ένα από τα μεγάλα λάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι αντί να κοιτούν το πώς θα μπορέσουν να φτιάξουν, να βάλουν τον ανταγωνισμό ως προς τα προϊόντα τους, βάλουν τον ανταγωνισμό ως προς τους κανόνες της αγοράς. Αντί δηλαδή να τονίσουν την αγορά, σκοτώνονται για το ποιοι θα είναι οι κανόνες. Mm-hmm. Και γιατί σκοτώνονται? Γιατί ακριβώς υπάρχουν τα λεγόμενα εθνικά συμφέροντα με πρωτεργάτη Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν αυτή η λογική να προχωράει, διότι έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποκτάει μια οντότητα, αλλά και η υφίσταται όλα τα καπρίτσια της Γερμανίας και όλα τα καπρίτσια των ισχυρών των Βρυξελών και όλα αυτά στο όνομα μιας μεταρρύθμισης. Μα αυτή η μεταρρύθμιση δεν είναι προς όφελος των λαών, είναι προς όφελος της Γερμανίας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν κανόνες, αλλά να είναι κοινοί οι κανόνες. Ναι. Να υπάρχει κοινή συμμετοχή. Κύριε Δαβέτα, πότε θα σας δούμε στην Κέρκυρα? Πολύ σύντομα, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα έρθω και θα τα πούμε από κοντά, ελπίζω, με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα.